Ονομάζομαι Γιώργος Γέρμανος, είμαι αστυνομικός, υπηρετώ στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Αυτές τις μέρες γίνεται μια αναδιάρθρωση στην αστυνομία και από υποδιεύθυνση που είμαστε τώρα, που είμαστε υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αλλάζουμε, γινόμαστε διεύθυνση, αναβαθμιζόμαστε, γιατί όπως καταλαβαίνετε το διαδίκτυο έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις στην Ελλάδα και οι κίνδυνοι έχουν αυξηθεί. Οπότε πρέπει και εμείς, σαν αστυνομία, σαν ελληνική πολιτεία, να είμαστε κοντά στους πολίτες για να βοηθήσουμε στις περιπτώσεις που υπάρχουν προβλήματα. Και πιστέψτε με, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Άλλες φορές είναι ασήμαντα, άλλες φορές όμως είναι πολύ σημαντικά. Και καλό είναι να γνωρίζετε κάποια πράγματα για να προστατεύεστε καλύτερα, γιατί όλη τη μέρα, από ό,τι κατάλαβα, χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο. Όλοι έχετε κινητά τηλέφωνα, όλοι έχετε, οι πιο πολλοί θα έχετε tablet. Οι πιο πολλοί θα έχετε προφίλ στο Facebook, όπως κατάλαβα. Γενικά, ξέρετε, το διαδίκτυο είναι μια σύνδεση πολλών υπολογιστών. Είναι πολλοί υπολογιστές μαζί, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα συγκεκριμένο μέγεθος, γιατί κάθε στιγμή που εσείς ανοίγετε το κινητό σας, ανοίγετε τον υπολογιστή και συνδέεστε στο διαδίκτυο, αυτομάτως γίνεστε μέρος του διαδικτύου, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι το διαδίκτυο είναι σταθερό και μένει εκεί πέρα. Όσο αυξάνονται οι συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο, τόσο αυξάνεται και το μέγεθος του διαδικτύου. Και βέβαια στο διαδίκτυο συνδέονται τα κινητά τηλέφωνα, συνδέονται οι υπολογιστές οι σταθεροί, τα laptops, τα netbooks, τα tablets. Πλέον όλες οι συσκευές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για ανταλλαγή δεδομένων. Το διαδίκτυο ουσιαστικά είναι ένα σύστημα υπολογιστών. Θα το κάνετε προφανώς και στα μαθήματα πληροφορικής στο σχολείο. Το διαδίκτυο χρησιμοποιείται για να επικοινωνούν οι υπολογιστές μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν δεδομένα κάθε μορφής, από κείμενο, από ήχο, εικόνες, βίντεο και γενικά πληροφορίες. Εμείς, για παράδειγμα, στην υπηρεσία μας εκμεταλλευόμαστε το διαδίκτυο για να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, γιατί διοργανώνουμε τακτικά κάθε Παρασκευή, διοργανώνουμε κάποιες τηλεδιασκέψεις, όπου συνδεόμαστε με σχολεία από όλη την Ελλάδα και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με αστυνομικούς της υπηρεσίας και να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το διαδίκτυο. Δείτε ένα βίντεο, ενδεικτικές κάποιες ερωτήσεις που κάνουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των συνομιλιών αυτών. Πόσοι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω ότι άμα θέλουμε να μιλήσουμε με έναν φίλο μας στο Αζάχα, στο Facebook, είμαστε άνω των 13, αλλά το προφίλ του φίλου μας το έχει πάρει κάποιος άγνωστος. Θα πρέπει να το κλείσουμε αμέσως. Πόσες αυτοκτονίες γίνονται το χρόνο στην Ελλάδα? Πόσο από το 2% του πληθυσμού που χρησιμοποιεί το ίντερνετ το κάνει επαγγελματικά? Πόσοι άνθρωποι κάθε χρόνο πέφτουν θύματα συσσαγωγικά εξαιτίας της κακής χρήσης του ίντερνετ? Κάποτε είχα πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό παιχνιδιών. Έδωσε το τηλέφωνό μου και όταν είδε λογαριασμός τηλεφώνου ήταν πολύ παραπάνω. Και κοιτάξε με τον αναλυτικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ ένα πενταψήφιο αριθμό που με χρέωνε 20 ευρώ το μήνα. Μπορούσα να είχα καταγγείλει κάποιον και κάτι που δεν θα πλήρωνα ή όχι? Έχουν υπάρξει αυτοκτονίες στην Ελλάδα λόγω του cyberbullying? Γεια σας, θέλω να ρωτήσω πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον εθισμό του ίντερνετ? Όπως καταλαβαίνετε, τα παιδιά, ακόμα και σε αυτή την ηλικία, μικρότερη από εσάς, αλλά και στην ηλικία σας, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σε αυτό και συχνά μας στέλνουν ερωτήσεις, μας ρωτάνε πράγματα. Τους προσπαθούμε κι εμείς να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Η πρόληψη, να ξέρετε, είναι το σημαντικότερο πράγμα. Γιατί καλό είναι, το καλύτερο είναι να μην φτάνετε σε εμάς για να καταγγείλετε ένα αδίκημα σε βάρος σας. Το καλύτερο είναι να γνωρίζετε από πριν, να προσέχετε. Γιατί χρησιμοποιείτε καθημερινά το διαδίκτυο, οπότε να γνωρίζετε τι κίνδυνοι υπάρχουν σε αυτό, για να μην φτάνετε τελικά σε εμάς και κάνετε καταγγελίες, κάνετε μηνύσεις και τρέχετε στα δικαστήρια. Τώρα, αν ρωτήσουμε νωρίτερα εσάς εδώ μέσα για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, σίγουρα θα πάρουμε πολλές απαντήσεις. Θα μας πείτε για παιχνίδια που παίζετε διαδικτυακά, θα μας πείτε για συνομιλίες
σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, όπως το Twitter. Πιο παλιά ήταν στη μόδα το MySpace, το Hi5. Το MSN ήταν πιο παλιά γνωστό, πλέον έχει καταργηθεί. Εσείς τι, δεν ξέρω, έχετε προλάβει, χρησιμοποιείτε για κάποιο άλλο λόγο το διαδίκτυο? Για πείτε. Ναι, ναι. Ωραία. Κάποιος άλλος? Αυτό... αυτό δεν είναι, ναι. Μπορεί και να είναι παράνομο αυτό. Μπορεί. Οι πιο πολλοί σίγουρα θα πείτε, όπως είπαμε, ότι παίζετε διαδικτυακά παιχνίδια. Θα ξέρετε για το LOL. Έχουμε εδώ πέρα κόσμο. Από τον ενθουσιασμό καταλαβαίνω ότι γνωρίζετε αρκετά αυτά τα παιχνίδια. Κάποια από αυτά τα παιχνίδια. Άρα όλοι τα ξέρετε, αγόρια, κορίτσια, όλοι θα έχετε παίξει είτε το Candy Crush, είτε το Angry Birds, είτε το Flappy Bird το καινούριο. Σίγουρα όλοι θα έχετε μια επαφή με αυτά τα παιχνίδια. Κάποια από αυτά τα παιχνίδια είναι ίδιες εφαρμογές, δηλαδή για το LOL υπάρχει το παιχνίδι που το αγοράζετε από το μαγαζί. Κάποια άλλα παιχνίδια σας τα προσφέρουν κάποιοι μέσω του Facebook για να παίζετε και να διασκεδάζετε. Στο διαδίκτυο επίσης υπάρχει δυνατότητα να βλέπουμε βίντεο στο YouTube και σε άλλες ιστοσελίδες, όπου ο καθένας μπορεί να ανεβάσει περιεχόμενο που θέλει, που έχει τραβήξει ο ίδιος. Ένα βίντεο από το σχολείο, ένα βίντεο από μια εκδρομή, μπορούμε να το ανεβάζει κάποιος στο διαδίκτυο. Και πλέον ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να φτιάξει ένα δικό του λογαριασμό και να ανεβάσει το περιεχόμενο που επιθυμεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ πέρα ότι κάθε ώρα που περνάει ανεβαίνουν στο YouTube βίντεο συνολικής διάρκειας πάνω από 100 ώρες. Φανταστείτε δηλαδή τι πληροφορία υπάρχει στο διαδίκτυο, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το YouTube, μιλάμε για εκατομμύρια, δισεκατομμύρια άλλες ιστοσελίδες, όπου ο κάθε χρήστης έχει δυνατότητα να ανεβάσει βίντεο, να ανεβάσει φωτογραφίες, να ανεβάσει ειδικές πληροφορίες και πολλά άλλα πράγματα. Βέβαια, πέρα από τη διασκέδαση, το διαδίκτυο προσφέρεται και για άλλες ασχολίες. Μπορούμε, για παράδειγμα, να βρούμε πληροφορίες για εργασίες που κάνουμε στο σχολείο. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τις εργασίες, να γνωρίζετε ότι αυτά που λένε για το Wikipedia, ότι ελέγχεται και ότι είναι αξιόπιστες πληροφορίες, αυτό δεν ισχύει. Εκ των πραγμάτων, είναι αδύνατο να ελέγξει κάποιος κάθε πληροφορία που ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Γι' αυτό, όταν πάτε να αναζητήσετε μια πληροφορία και καταλήγετε στο Wikipedia, καλό είναι να κάνετε και περαιτέρω έρευνα. Δεν αρκεί δηλαδή, επειδή κάποιος χρήστης το έχει γράψει στο Wikipedia, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό που λέει στο Wikipedia είναι και σωστό. Και επειδή κάποιες φορές κάποιοι λένε ότι υπάρχουν κάποια άτομα, κάποιοι κεντρικοί διαχειριστές του Wikipedia που ελέγχουν το περιεχόμενο, αυτό φανταστείτε είναι πρακτικά αδύνατο. Δεν μπορεί δηλαδή, αν καθίσουμε όλοι εμείς 100-200 άτομα όσοι είμαστε εδώ μέσα και ανεβάσουμε από ένα κείμενο στο Wikipedia, από 10 σειρές ο καθένας, φανταστείτε ότι ποιος θα το ελέγξει αυτό στα ελληνικά, σε ποια γλώσσα μπορεί να το ελέγξει, ποιος θα το καταλάβει. Ναι. Θα το πούμε στη συνέχεια αυτό, αλλά γενικά να ξέρετε ότι κάθε ιστοσελίδα έχει ένα μηχανισμό. Σε κάθε ιστοσελίδα υπάρχει ένας μηχανισμός. Σε κάθε ιστοσελίδα υπάρχει ένας μηχανισμός όπου οι χρήστες, αυτοί που βλέπουν το περιεχόμενο, μπορούν να το αναφέρουν, να κάνουν μια αναφορά για κακόβουλο περιεχόμενο. Όπως για παράδειγμα στο Facebook. Στο Facebook, για παράδειγμα, κάτω από κάθε φωτογραφία υπάρχει ένα εικονίδιο που μπορείτε να κάνετε αναφορά και να ρωτάει το Facebook για ποιο λόγο θέλετε να αναφέρετε αυτή τη φωτογραφία, για ποιο λόγο μας στέλνετε μήνυμα. Και έχει μια σειρά από επιλογές, ότι παραβιάζει τους όρους του Facebook, παραβιάζει την νομοθεσία για προσωπικά δεδομένα, παραβιάζει νομοθεσία για πνευματική ιδιοκτησία και ρωτάει αν έχει σεξουαλικό περιεχόμενο, αν έχει θρησκευτικό περιεχόμενο, αν έχει ρατσιστικό περιεχόμενο. Σε όλες τις σελίδες υπάρχει ένας παρόμοιος μηχανισμός για τον έλεγχο.
Όμως καταλαβαίνετε ότι εκ των πραγμάτων δεν μπορεί το Facebook να είναι εκεί πέρα μπροστά την ώρα που εμείς ανεβάζουμε αυτή τη φωτογραφία ή ανεβάζουμε ένα εξευριστικό κείμενο. Κάποιος χρήστης πρέπει να το δει, να το αναφέρει σε κάποιο υπεύθυνο της ιστοσελίδας και στη συνέχεια αυτός ο υπεύθυνος, αν κρίνει ότι το περιεχόμενο παραβιάζει τους όρους της ιστοσελίδας, τότε να το κατεβάσει. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Είπαμε, στο διαδίκτυο βέβαια κάνουμε αγορές, χρησιμοποιούμε πιστωτικές κάρτες για να αγοράσουμε προϊόντα από την άλλη άκρη της γης, παραγγέλνουμε μέσα από το eBay. Υπάρχει δυνατότητα να σπουδάσουμε μέσα στο διαδικτύο, υπάρχουν προγράμματα e-learning για ηλεκτρονική μάθηση για κάθε ενδιαφερόμενο. Κάποια πανεπιστήμια στο εξωτερικό προσφέρουν και εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα. Είναι πλέον όλα πολύ εύκολα, γίνονται μέσω τηλεδιασκέψεων, γίνονται μέσω βίντεο γραμμένων από πριν και όλες οι πληροφορίες πλέον γίνονται μέσω διαδικτύου. Ακόμα και σε κάποια φάση τα βιβλία μοιράζονται μέσω διαδικτύου, δεν χρειάζεται να εκτυπωθούν. Βέβαια, χρησιμοποιούμε και το διαδίκτυο για να επικοινωνήσουμε. Έχουμε στα κινητά μας το Viber, έχουμε το WhatsApp, έχουμε το Skype. Οπότε μπορούμε να ανταλλάζουμε μηνύματα αντί πλέον για SMS. Ανταλλάζουμε μηνύματα μέσω διαδικτύου, πολύ φθηνότερα και έτσι δεν έχουμε κόστος. Και βέβαια στο διαδίκτυο ενημερωνόμαστε, μαθαίνετε τις ειδήσεις από όλο τον κόσμο, οπουδήποτε και αν προέρχονται, τη στιγμή που γίνονται. Για το Boeing που έχει εξαφανιστεί, για παράδειγμα. Μαθαίνετε κάθε 5 λεπτά, μπορείτε να μπείτε και να μάθετε τι έχει προκύψει από τις έρευνες. Η πληροφορία που γίνεται στην άλλη άκρη της γης είναι άμεσα προσβάσιμη από το σπίτι σας. Ένα κομμάτι βέβαια μεγάλο που μας απασχολεί και εμάς στην υπηρεσία αρκετά είναι το Facebook. Γνωρίζετε για το Facebook κάποιες βασικές λειτουργίες που κάνετε μέσα στο Facebook, που χρησιμοποιείτε για να ανταλλάξετε μηνύματα, για να κάνετε chat, να φτιάξετε ομάδες και να ανταλλάξετε μηνύματα με τους φίλους σας. Μπορείτε να παίξετε παιχνίδια. Υπάρχουν εφαρμογές όπως το Angry Birds, όπως το Candy Crush, που χίλια δύο παιχνίδια. Υπάρχουν εκατοντάδες, εκατομμύρια εφαρμογές που μπορείτε να παίξετε. Κάποιοι κάθονται και φτιάχνουν αυτά τα προγράμματα για να παίζετε εσείς στο Facebook. Και βέβαια το Facebook το χρησιμοποιείτε ουσιαστικά για να κάνετε ένα post, να κάνετε μια ανάρτηση στον τοίχο σας, για να το δουν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό να έχετε στο μυαλό σας, ότι γράφετε στον τοίχο του Facebook, όταν γράφετε στο πλαίσιο εκεί πέρα πάνω, είναι σαν να πάτε να γράφετε στον τοίχο του σπιτιού σας τι θέλετε να δουν οι άλλοι για σας. Και κάτω από αυτό το post πάνε οι φίλοι σας και σχολιάζουν, βάζουν φωτογραφίες, βάζουν βίντεο από κάτω και πάει λέγοντας. Αυτός είναι ο τοίχος. Και από εκεί υπάρχει η αλληλεπίδραση. Και βέβαια υπάρχει ρύθμιση του ποιος μπορεί να βλέπει το περιεχόμενο αυτό. Υπάρχει ρύθμιση για να το βλέπουν μόνο οι φίλοι σας, υπάρχει ρύθμιση για να το βλέπουν μια ομάδα φίλων, για να είναι ιδιωτικό να το βλέπετε μόνο εσείς, να το βλέπουν μόνο οι στενοί φίλοι, να το βλέπουν δημόσια. Αυτές είναι γενικά οι λειτουργίες του Facebook, φαντάζομαι τα ξέρετε. Αυτό που μπορεί να μην ξέρετε ή να μην έχετε σκεφτεί είναι το πώς λειτουργεί το διαδίκτυο. Γιατί και εμείς στο σχολείο, δεν σας το κρύβω, δεν το είχαμε σκεφτεί έτσι. Τότε, εκείνη την εποχή, δεν μας τα λέγανε έτσι. Οπότε για να συνδεθείτε, είστε στο διαδίκτυο. Έχετε το tablet, έχετε το κινητό σας τηλέφωνο. Με ποιο τρόπο θα συνδεθείτε στο διαδίκτυο? Όλοι αυτοί οι υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους, όλα αυτά τα κινητά που έχουμε εδώ μέσα και πρέπει να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουν ένα μοναδικό όνομα, ένα αναγνωριστικό όνομα, από ό,τι να ξέρει ο υπολογιστής ότι αυτό το μήνυμα που στέλνετε εσείς σε ένα φίλο σας πάει κάπου. Για πες μου. Ναι. Αυτό ακριβώς θα πω τώρα. Δηλαδή, για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο και να μπορεί ο υπολογιστής να επικοινωνήσει με όλους τους υπόλοιπους υπολογιστές σε όλο τον κόσμο, πρέπει να έχει ένα μοναδικό αριθμό. Αυτό το μοναδικό αριθμό είναι η IP address, η Internet Protocol διεύθυνση, που είναι ένας μοναδικός αριθμός, τον οποίο τον παίρνετε από τον πάροχο. Δηλαδή, ο καθένας έχει μια σύνδεση στη Hall, στη Vodafone, στη Fortnite, στον OTE, στην εταιρεία που χρησιμοποιείτε. Οπότε ζητάτε από την εταιρεία σας να σας δώσει ένα μοναδικό αριθμό. Τη στιγμή που
που ανοίγετε το router στο σπίτι σας για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, παίρνετε ένα μοναδικό αριθμό στο σπίτι σας. Αυτός ο αριθμός, η εταιρεία ξέρει ότι αυτόν τον αριθμό θα το δώσω για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για σήμερα, 19 του μήνα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ξέρει η εταιρεία ότι αυτόν τον αριθμό τον έχει πάρει ο Γιώργος ο Γέρμανος, που είναι σε αυτή τη διεύθυνση, σε αυτό το τηλέφωνο, και το καταγράφει στα αρχεία της εταιρεία. Εσείς σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν έχετε καμία εμπλοκή. Με το που ανοίγετε τον υπολογιστή και να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, αυτομάτως παίρνετε αυτόν τον αριθμό μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, βρίσκετε την IP address, γίνεται απόδοση της IP, οπότε ο υπολογιστής ή το κινητό γίνεται μέρος του διαδικτύου και μπορεί να επικοινωνήσει με όλες τις υπόλοιπες συσκευές. Ταυτόχρονα, βέβαια, δύο υπολογιστές δεν μπορούν να έχουν την ίδια IP. Έτσι είναι κατασκευασμένο το διαδίκτυο, κάθε συσκευή να έχει ένα μοναδικό αριθμό, ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Και βέβαια, όταν συνδέεστε στο διαδίκτυο, αυτό που πραγματικά, το μόνο που μπορείτε να ξέρετε για κάποιον άλλον, με βάση αυτή τη διαδικασία που σας εξήγησα, είναι μόνο τον αριθμό, την IP που χρησιμοποιεί. Δεν μπορείτε να ξέρετε ποιος είναι πίσω από αυτή την IP διεύθυνση. Η εταιρεία που χρησιμοποιείται ξέρει. Ξέρει δηλαδή ότι η IP 195.68.2.4 ανήκει στο Γιώργο το Γέρμανο για εκείνο το χρονικό διάστημα. Οπότε, η κίνησή σας καταγράφεται. Μόνο που εσείς δεν έχετε πρόσβαση στα αρχεία της εταιρείας για να μάθετε ποια IP ανήκει σε ποιον. Αυτή η διαδικασία για να μάθουμε σε ποιον ανήκει μια IP λέγεται άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Ίσως το έχετε ακούσει. Υπάρχει νομοθεσία που προστατεύει το απορρίτο των επικοινωνιών. Και υπάρχει μια διαδικασία για την άρση του απορρίτου της επικοινωνίας σε περιπτώσεις που διαπράττονται αδίκηματα. Εμείς έχουμε το δικαίωμα σαν υπηρεσία, μπορούμε να ζητήσουμε να μάθουμε σε ποιον ανήκει μια διεύθυνση IP. Όμως για εσάς η IP παραμένει μόνο ένας αριθμός. Ένας άγνωστος με τον οποίο συνομιλείτε στο διαδίκτυο παραμένει ένας αριθμός, ένας άγνωστος αριθμός. Όπως και αν σας συστηθεί αυτός ο άγνωστος, εσείς το μόνο που ξέρετε πραγματικά για αυτόν είναι μια IP διεύθυνση. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Ό,τι φωτογραφίες και αν σας παρουσιάσει, ό,τι φωτογραφίες, ό,τι βίντεο και αν σας στείλει, ό,τι και αν σας γράψει, ό,τι πληροφορία και αν σας δώσει, δεν μπορείτε να ξέρετε τι ισχύει. Πώς πάει το διάβασμα? Γιατί το βίντεο θα καταλάβετε. Εδώ στο ίντερνετ ψάχνω κάποιες πληροφορίες για μια εργασία. Ωραία, μπράβο. Καλά, εγώ μεσέ, μα χρειαστείς κάτι μου λες, Ναι, ναι, ευχαριστώ. Εγώ μεσέ, μα χρειαστείς κάτι μου λες, Ναι, ευχαριστώ. Έχετε δει στην τηλεόραση αυτό το βίντεο. Οπότε, στην πράξη, πολλοί γονείς θεωρούν ότι το παιδί τους είναι στο δωμάτιο και διαβάζει, ενώ στην πραγματικότητα είναι στον υπολογιστή και συνομιλεί με κάποιους άλλους από τον υπόλοιπο κόσμο, χωρίς να ξέρει την πραγματική του ταυτότητα. Όλοι αυτοί οι κύριοι που είδατε να παίζουν πόκερ, στην πράξη χρησιμοποιούσαν κάποια ψευδόνυμα, Λούση 15, Γιαννάκης 14. Οπότε, ο μικρός που έπαιζε, ο μαθητής, το παιδί στην ηλικία σας, θεωρούσε ότι έπαιζε με κάποιους συνομιλικούς του. Και όπως σας εξήγησα, από αυτή την ανωνυμία προκύπτουν και οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο. Καθαρά για το τεχνικό κομμάτι, εφόσον δεν γνωρίζετε κάποια πράγματα, για να είστε σίγουρα προστατευμένοι, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το αντιβάρους, να χρησιμοποιείτε προγράμματα που μπλοκάρουν τις διαφημίσεις για να μην σας εμφανίζονται, να μην πετάγονται παράθυρα την ώρα που είστε στο διαδίκτυο. Και γενικά δηλαδή να έχετε στο μυαλό σας ότι όταν ακούτε ότι έγινε επίθεση από hackers, οι hackers δεν θα πάνε να επιτεθούν σε εσάς. Αυτό που κάνουν οι hackers είναι να επιτεθούν να χρησιμοποιήσουν τα προγράμματα που έχουν σε κάποια τράπεζα, σε κάποιο υπουργείο, σε κάποια κρίσιμη υποδομή για να έχουν κάποιο κέρδος, κάποιο όφελος. Οι hackers δεν ασχολούνται με εσάς προσωπικά, δεν έχουν κάποιο όφελος από εσάς, δεν έχουν όφελος να δουν μια δικιά σας φωτογραφία. Οπότε, για να προστατευτείτε από κινδύνους που τεχνολογικά μπορεί να μην γνωρίζετε, αρκεί να έχετε αντιβάρους στον υπολογιστή, να χρησιμοποιείτε κάποια προγράμματα για την προστασία από κακόβουλο λογισμικό. Οπότε,
ακόμα και αν κάποιος άλλος χρήστης θα στείλει κάποιο πρόγραμμα κακόβουλο, αμέσως το αντιβάρους θα σας εμφανίσει μήνυμα και θα τον μπλοκάρει. Η άλλη μεγάλη κατηγορία κινδύνων είναι αυτή που εμείς δίνουμε στους άλλους τη δυνατότητα να μας εκμεταλλευτούν. Όταν δηλαδή το διαδίκτυο, φανταστείτε ότι εμείς μπαίνουμε και το μόνο που ξέρει κάποιος για μας, το μόνο που μπορεί να εντοπίσει με ελεύθερα εργαλεία κάποιος για μας, είναι η IP διεύθυνση. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Όμως, όταν εμείς αρχίζουμε και μοιράζουμε πληροφορίες για τον εαυτό μας και λέμε ότι είμαι ο Γιώργος και μένω εκεί και τα βράδια πηγαίνω εκεί πέρα και το βράδυ κάθομαι και παίζω και οι γονείς μου δουλεύουν εκεί και αυτές τις ώρες λείπουν ή τις επόμενες 10 μέρες θα λείπω από το σπίτι, θα πάω διακοπές, θα λείπω στην Αράχοβα ή όταν λέμε πληροφορίες για φίλους μας, τότε καταλαβαίνετε ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί που ανοίγουμε κερκόπορτες για κάποιους που θέλουν να μας εκμεταλλευτούν. Δείτε ένα βίντεο. Για κάποιο σοου, για τους σκοπούς κάποιου σοου, υποτίθεται, έχω φέρει ένα μάγο για να ψαρέψει τους περαστικούς να το καταληφθεί. Αυτός είναι ο μάγος που θα πει πράγματα για αυτούς που είναι εντελώς άγνωστοι, που είναι περαστικοί, αυτός μπορεί να βρει πράγματα για αυτούς. Καλά. Ένας άγνωστος που αρκεί να ξέρει το όνομά σας ή μια φωτογραφία σας, μπορεί να βρει τα πάντα για σας. Πλέον, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, στο Google υπάρχει δυνατότητα για αναζήτηση μέσω εικόνας. Δηλαδή, βάζετε μια εικόνα και το Google κάνει την αντίστροφη διαδικασία να βρει ποιος είναι σε αυτή την εικόνα, να βρει παρόμοιες φωτογραφίες και να βρει στοιχεία για ένα πρόσωπο. Δοκιμάστε το, υπάρχει σαν επιλογή στο Google. Θα εκπλαγείτε. Τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Είδατε και στο βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, ό,τι στοιχεία είχαν δώσει τα θύματα, οι περαστικοί, ό,τι στοιχεία είχαν δώσει, είχαν δημοσιεύσει στο Facebook και στις υπόλοιπες ιστοσελίδες που χρησιμοποιούσαν, όλα αυτά μπορούσε κάποιος να τα βρει και να τους τα παρουσιάσει ως διαμαγείας. Βασική συμβουλή που δίνουμε είναι πριν ανεβάσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο, σκεφτείτε ότι αυτό θα μείνει εκεί πέρα για πάντα. Όπως εξήγησε και νωρίτερα ο κύριος Κορμάς, μια φωτογραφία ή μια πληροφορία από μια προσωπική σχέση θα μείνει εκεί πέρα για πάντα. Ακόμα και αν περάσουν 20-30 χρόνια, πλέον είναι έτσι φτιαγμένο το διαδίκτυο που θα μείνει εκεί πέρα για πάντα. Και γιατί θα μείνει, γιατί εσείς ανεβάζετε τη φωτογραφία, μετά από 2 εβδομάδες θεωρείτε ότι πρέπει να την κατεβάσετε, να τη σβήσετε. Όμως στο διάστημα αυτό των 2 εβδομάδων
κάποιοι από τους φίλους σας, από τους δεκάδες, εκατοντάδες φίλους που έχετε στο Facebook ή σε μια άλλη σελίδα, μπορεί να την έχουν κατεβάσει αυτή τη φωτογραφία, να την έχουν κρατήσει στον υπολογιστή τους και να τη χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια οπουδήποτε χωρίς εσείς να το γνωρίζετε. Μπορεί δηλαδή κάποια τα αρχεία που έχετε εσείς δημοσιευμένα στο Facebook, τις φωτογραφίες που έχετε δημόσια στο Facebook ή και ιδιωτικά, μπορεί κάποιος άλλος να τις έχει πάρει χωρίς εσείς να το γνωρίζετε. Οπότε σκεφτείτε ότι όποιο αρχείο δημοσιεύετε θα μείνει εκεί πέρα για πάντα. Αν ανεβάσετε ένα βίντεο στο YouTube και αυτό το βίντεο το δούνε 1000 άτομα και από αυτά τα 1000 άτομα οι 10 μπουν στη διαδικασία να το κατεβάσουν και να το ανεβάσουν με άλλο όνομα ή σε μια άλλη ιστοσελίδα από αυτές τις εκατοντάδες που υπάρχουν, φανταστείτε ότι αυτό δεν μπορεί να σταματήσει. Και δεν μιλάω μόνο βέβαια για βίντεο στο YouTube, υπάρχουν και άλλες ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου που ανεβαίνουν βίντεο από αγόρια και κορίτσια νεαρής ηλικίας, όχι απαραίτητα ανήλικους, και συνέχεια τα βίντεο αυτά αναδημοσιεύονται σε άλλες ιστοσελίδες, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να σταματήσει. Είναι συχνά τα φαινόμενα που έχουμε στην υπηρεσία. Έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχουν χρόνια τώρα κάποιες καταγγελίες που έχουμε διερευνήσει και τα βίντεο, παρόλη τη διαδικασία που έχουμε κάνει και παρότι κάποια άτομα έχουν πάει στο δικαστήριο και έχουν δικαστεί για αυτά, τα βίντεο ακόμα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Να το θυμάστε αυτό, όποιο αρχείο ανεβαίνει στο διαδίκτυο θα μείνει εκεί πέρα για πάντα. Και βέβαια, εκτός του ότι ανεβαίνει στο διαδίκτυο και θα μείνει εκεί πέρα για πάντα, κάποιος άλλος μπορεί να το χρησιμοποιήσει αντί για εσάς για να προσποιηθεί ότι είστε εσείς. Το πιο απλό σας λέω ότι φτιάχνει ένα ψεύτικο προφίλ και βάζει τα στοιχεία ενός συμμαθητή του. Ότι παίρνει όλες τις φωτογραφίες από το Facebook και φτιάχνει ένα ακριβώς ίδιο προφίλ που κάποιοι υπόλοιποι τον κάνουν φίλο και ξεκινάει να συνομιλεί με κάποιους άλλους. Υπάρχει κάποιος τρόπος εσείς να διαπιστώσετε αν το δεύτερο προφίλ αυτό είναι το αληθινό ή το ψεύτικο? Στην πράξη δεν μπορεί να το ξέρετε. Γιατί είπαμε, στο διαδίκτυο το μόνο που μπορείτε να βρείτε εσείς για κάποιον άλλον, στην καλύτερη περίπτωση, είναι η IP διεύθυνση που χρησιμοποιεί. Από εκεί και πέρα τίποτα παραπάνω. Καθένας μπορεί να συστήνεται στο διαδίκτυο με όποιο όνομα θέλει, να προσποιείται ότι είναι 15 χρονών, ότι είναι 20 χρονών, ότι είναι 40 χρονών. Μπορεί να προσποιείται τον οποιονδήποτε. Και βεβαίως, είπαμε, οι πληροφορίες που δημοσιεύεται μπορεί να γυρίσουν boomerang. Το ότι έχουν συμβεί περιστατικά όπου άτομα έχουν δηλώσει ότι θα λείπουν για διακοπές για μια εβδομάδα σε ένα νησί και μόλις γύρισαν βρήκαν το σπίτι τους να έχουν μπει μέσα κλέφτες και να έχουν σηκώσει τα πράγματα. Οπότε επιβάλλεται να μην δημοσιεύετε πληροφορίες που κάποιοι άλλοι μπορεί να τις εκμεταλλευτούν σε βάρος σας. Βέβαια, να δω λίγο παρακάτω για να σας πω και άλλα πράγματα. Να έχετε στο μυαλό σας αυτή την εικόνα ότι ένα αρχείο, μια πληροφορία που δημοσιεύεται, εξαπλώνεται σαν τη Λερναία Ύδρα. Αυτό που κάνετε με τις φωτογραφίες στο Facebook είναι το ίδιο σαν να πηγαίνατε, σαν να εκτυπώνετε μια φωτογραφία σας σε 1000 αντίτυπα και να βγαίνετε έξω στον δρόμο και να τη μοιράζετε σε περαστικούς. Πώς μπορείτε να ξέρετε τι μπορεί να κάνουν οι περαστικοί με αυτές τις φωτογραφίες? Αυτές τις συνομιλίες, βέβαια, αυτή την ανωνυμία που υπάρχει στο διαδίκτυο, προκύπτει πολλές φορές και η πορνογραφία των ανηλίκων. Υπάρχουν, βέβαια, περιπτώσεις με ενήλικα άτομα ή και με ανήλικα που κατεβάζουν στον υπολογιστή τους, εμπλέκονται σε δίκτυα διακίνησης αρχείων πορνογραφίας ανηλίκων και διακινούν αρχεία με πολύ σκληρό περιεχόμενο. Βέβαια, για μας, εκτός από αυτές τις περιπτώσεις που μπορεί να ξέρετε, να τα έχετε ακούσει στις ειδήσεις, ότι ασχολούμαστε σχεδόν κάθε εβδομάδα, έχουμε και μια σύλληψη ενός παιδόφιλου, ενός ατόμου που είχε στον υπολογιστή του αρχεία πορνογραφίας ανηλίκων. Εκτός από τα μωρά που κακοποιούνται, τα βρέφη, για παράδειγμα, υπάρχουν και άτομα κάτω των 18. Κάτω των 18 θεωρείται πορνογραφία ανηλίκων. Και έχουμε και περιπτώσεις όπου είχε γίνει ανταλλαγή προκλητικών φωτογραφιών ανάμεσα σε συμμαθητές, σε ζευγαράκια, όπως είπε νωρίτερα και ο κύριος Κορμάς. Και τελικά
ήρθε η κοπέλα μαζί με τους γονείς να κάνει μήνυση στο αγόρι για τη δημοσίευση αυτής της φωτογραφίας. Βέβαια, το αγόρι πήγε κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων. Και η πορνογραφία ανηλίκων, σύμφωνα με τον ελληνικό ποινικό κώδικα, αλλά και σε όλες τις χώρες του κόσμου, τιμωρείται σαν κακούργημα. Οπότε είναι κρίμα για μια περισκεψία ή μια τρέλα της στιγμής να καταλήξετε να πάτε φυλακή επειδή είχατε στον υπολογιστή σε ένα τέτοιο αρχείο ή επειδή σκεφτήκατε να ανταλλάξετε ένα τέτοιο αρχείο. Καλό είναι να τα κρατάτε για τον εαυτό σας και όσο λιγότερα ξέρουν οι άλλοι για εσάς, τόσο το καλύτερο. Βέβαια, για τις περιπτώσεις της πορνογραφίας ανηλίκων, εμείς συνεργαζόμαστε και σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με την Ιντερπόλ και με την Europol και με το FBI έχουμε συχνή ανταλλαγή πληροφοριών. Να ξέρετε ότι είναι από τα πιο σοβαρά αδικήματα που απασχολούν τις υπηρεσίες δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος στον κόσμο. Οπότε για τέτοια θέματα η ανταλλαγή πληροφοριών είναι άμεση και οι έρευνες που κάνουμε είναι πάντα στοχευμένες. Μπορούμε να εντοπίσουμε κατευθείαν ποια άτομα έχουν διακινήσει κάποια αρχεία και να βρούμε τους πάντες. Και βέβαια, όταν κάποιος χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη, τότε παραπέμπουμε, υπάρχουν κάποιοι ειδικοί, όπως η μονάδα εφηβικής υγείας ή το χαμόγελο του παιδιού, που μπορεί να μας βοηθήσει και παραπέμπουμε τα θύματα σε αυτούς. Βέβαια, ο κανόνας για να προστατευτούμε στο διαδίκτυο είναι ό,τι κάνουμε και στην πραγματική μας ζωή. Όπως δεν δίνουμε πληροφορίες σε ένα άγνωστο για τη ζωή μας, το ίδιο δεν πρέπει να κάνουμε και στο διαδίκτυο. Δεν δεχόμαστε να συναντήσουμε αγνώστους, δεν μιλάμε με αγνώστους, δεν υπάρχει λόγος να γνωρίσουμε άτομα μέσω του διαδικτύου. Υπάρχει ένα δίκτυο φίλων, υπάρχουν γνωστοί. Καλό είναι να αποφεύγουμε τις γνωριμίες μέσω του διαδικτύου. Και βεβαίως δεν δεχόμαστε να συναντήσουμε έναν άγνωστο. Πριν τα Χριστούγεννα, ξεχνιάσαμε μία υπόθεση όπου μία 30χρονη αλλοδαπή έκλεινε ραντεβού με άτομα μέσω του διαδικτύου. Έχει βγει δελτίο τύπου, γι' αυτό υπάρχουν και τα στοιχεία της, υπάρχουν πληροφορίες για αυτά, δηλαδή μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες. Αλλά η κοπέλα αυτή έκλεινε ραντεβού μέσω του διαδικτύου, συναντούσε κάποια άγνωστα άτομα, τους έλεγε να πάνε βόλτα με το αυτοκίνητο ή τους έλεγε να πάνε, γνωρίζονταν, βγαίνανε για ένα καφέ και συνέχεια πηγαίνανε στο σπίτι του άντρα. Οπότε αυτή έριχνε ένα υπνοτικό στο ποτό. Και μόλις ξυπνούσε ο άντρας μετά από 2-3 μέρες, μετά από 2 μέρες ξυπνούσε, ήταν τόσο δυνατή η δόση. Το σπίτι είχε αδειάσει, είχαν φύγει κοσμήματα, είχαν φύγει τηλεοράσεις και είχε γίνει πολύ, πολύ μεγάλη αίσθηση. Είχαν πέσει θύματα τουλάχιστον 10 άτομα από αυτή την κοπέλα. Βέβαια, συνελήφθη και πήγε στη φυλακή. Άλλο φαινόμενο που μας απασχολεί πολύ στην υπηρεσία μας, το φαινόμενο του cyberbullying, αυτό που αναφέρθηκε και ο προηγούμενος συνομιλητής, που ξεκινάει από αυτή την ανωνυμία, που εσείς νομίζετε ότι επειδή κάνετε κάτι μέσα του διαδικτύου, η αστυνομία δεν μπορεί να σας βρει. Αυτό δεν ισχύει. Με τη μια διαδικασία, με συνεργασία της αστυνομίας με τις εισαγγελικές αρχές, μπορούμε να φτάσουμε στο άτομο που έχει κάνει το cyberbullying. Βέβαια, επειδή έχει πάρει πολύ έντονες διαστάσεις το φαινόμενο, φτιάξαμε και ένα σποτάκι το οποίο θα προβάλλεται τις επόμενες ημέρες στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Θα το δούμε μαζί. Είσαι κοντός, χοντρό κρασερημένος. Η μάνος ντρέπεται για σένα και ο πατέρας είναι αλήτης. Κρατά μούτρα σου, έπρεπε να ντρέπεσαι ρε βλάκα. Θα ντρίσω σε όλους για τσεκαυτίσι μου και ξύλο. Και άμα μιλήσεις, θα πάω στο αδερφή σου, θα τριφώσεις μια τουαλέτα και θα δεις θα πάω. Αυτό είναι ένα σποτάκι που φτιάξαμε εμείς σε συνεργασία με μια ιδιωτική εταιρεία, γιατί το φαινόμενο έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Αυτό που παλιότερα γινόταν στο σχολείο και τα παιδιά μάλλον μεταξύ τους με το παραμικρό και υπήρχαν πειράγματα και υπήρχαν κοροϊδίες και δίναμε ραντεβού για να παίξουμε ξύλο, αυτό πλέον γίνεται μέσα στο διαδικτύο. Υπάρχει μια άλλη μορφή
για να τραυματίσουμε κάποιον άλλον. Μπορεί να είναι είτε με ανταλλαγή μηνυμάτων στο κινητό, είτε με ανταλλαγή μηνυμάτων στις ιστοσελίδες, είτε με παραποίηση φωτογραφιών στο Photoshop που παίρνουμε το κεφάλι από ένα παιδί και το φτιάχνουμε στο Photoshop και βάζουμε σώμα κάποιου άλλου. Υπάρχει διαπόμπευση μέσα από σχόλια στο Facebook, κάτω από μια φωτογραφία σχολιάζουμε, κοίτα πώς είσαι, κοίτα τα χάλια σου, όπως έλεγε και στο βίντεο. Αυτό μπορεί εσείς να μην το φαντάζετε, να μην το καταλαβαίνετε, αλλά αυτό έχει πολύ, πολύ σημαντικές επιπτώσεις και στα παιδιά, και στο θύμα, αλλά και σε εσάς τους ίδιους. Δηλαδή, αν το θύμα κάνει καταγγελία σε εμάς, στην αστυνομία, εμείς θα βρούμε ποιος το έχει κάνει, μπορούμε να βρούμε ποιος το έχει κάνει, η συνέχεια να πάτε όλοι μαζί στο δικαστήριο για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί να ξέρετε ότι όταν εσείς κάνετε μια καταγγελία στην αστυνομία, όταν έρχεστε στην υπηρεσία μας και κάνετε μια καταγγελία, μια μήνυση σε βάρος κάποιου, αυτό που κάνουμε εμείς είναι να συλλέξουμε όλα τα στοιχεία και να ενημερώσουμε τις εισαγγελικές αρχές για το τι έχει συμβεί. Ο εισαγγελέας είναι αυτός που αξιολογεί την κατάσταση και αν θεωρεί ότι έχει διαπραχθεί κάποιο αδίκημα, τότε θα κάνει ένα δικαστήριο για να τιμωρηθεί ο δράστης. Και μιλάμε για δικαστήριο κανονικά σε αίθουσα, όπου θα πάνε να καταθέσουν γονείς, θα πάνε να καταθέσουν άλλα άτομα. Και κινδυνεύει βέβαια ο θήτης, κινδυνεύει με τιμωρία, η οποία τιμωρία μπορεί να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στη συνέχεια της ζωής του. Όταν, για παράδειγμα, θα πάτε να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό για πρόσληψη σε μια υπηρεσία, θα λέει στην αίτηση ότι δεν έχω καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα, δεν έχω καταδικαστεί για αυτό. Αυτό καταλαβαίνετε ότι αν έχετε κάνει μια παράνομη πράξη σε μικρή ηλικία, θα μείνει μαζί σας για πάντα. Είτε αυτό είναι στον πραγματικό κόσμο, είτε στο διαδίκτυο. Όλα μένουν, όλα καταγράφονται. Γι' αυτό πριν κάνετε οτιδήποτε, μπείτε στη διαδικασία να σκεφτείτε αν αξίζει τον κόπο ή αν θα θέλετε να είστε εσείς στη θέση του θύματος. Κάποιοι βασικοί κανόνες, για να μην νομίζετε, μας παίρνετε τηλέφωνο και μας λέτε ότι κάποιος hacker μπήκε στο προφίλ μου στο Facebook και το έχει πάρει και μιλάει με άλλους. Δεν μπαίνουν hacker στο προφίλ σας στο Facebook για να κάτσουν να συνομιλήσουν με τους φίλους σας. Το μόνο που κάνουν είναι κάποιος γνωστός, ο οποίος ξέρει κάποια πράγματα για σας, μαντεύει τους κωδικούς που χρησιμοποιείτε, μαντεύει ότι έχετε βάλει την ημερομηνία γέννησης για κωδικό πρόσβασης, ότι έχετε βάλει το κινητό σας τηλέφωνο, ότι έχετε βάλει τη διεύθυνσή σας ή κάποιο άλλο, κάποιο παρατσούκλι. Οπότε μπαίνει, ξέρει το email σας, ξέρει τον κωδικό, μπαίνει και παίρνει το προφίλ. Δεν υπάρχει η έννοια του hacker που θα κάνει τη διείσδυση για να μπει στο δικό σας σύστημα. Βέβαια υπάρχουν κάποια προγράμματα που έχουν δυνατότητα να καταγράφουν το τι πληκτρολογεί ο καθένας στον υπολογιστή του. Βέβαια, όπως σας είπα και νωρίτερα, για τεχνικά θέματα, εφόσον δεν είστε σε θέση να τα εντοπίσετε αμέσως μόλις κάποιος σας στείλει ένα αρχείο, καλό είναι να έχετε το αντιβάρους. Το αντιβάρους θα καταλάβει αμέσως αν πρόκειται για κακόβουλο λογισμικό και θα τον μπλοκάρει. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης δύσκολους, όχι κωδικούς που μπορεί να μαντέψει κάποιος εύκολα, όχι ημερομηνίες γέννησης, όχι κινητά τηλέφωνα. Βάλτε μέσα κεφαλαία γράμματα, βάλτε μικρά, βάλτε χαρακτήρες, αστερίσκους, αριθμούς, τελείες, ερωτηματικά. Κάντε τους πιο δύσκολους, να τους αλλάζετε συχνά τους κωδικούς, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να το μαντέψει και να το μάθει. Σε κάθε ιστοσελίδα που γίνεστε μέλος, στο email, στο Facebook, στο Twitter, στο YouTube, καλό είναι να χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς, όχι όλους τους κωδικούς, όχι τους ίδιους κωδικούς σε όλες τις σελίδες, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος πάρει το λογαριασμό σας στο email, θα μπορεί να μπει και σε όλες τις υπόλοιπες ιστοσελίδες. Κάθε ιστοσελίδα για τις περιπτώσεις που κάποιος άλλος έχει πάρει το προφίλ σας, που έχει πάρει το λογαριασμό σας, δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσετε τον κωδικό. Μέσα από ερωτήσεις ασφαλείας ή μέσα από μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, μπορεί να σας πούνε ένα νέο κωδικό ή να σας βοηθήσουν να πάρετε πίσω το παλιό σας προφίλ. Πολλές φορές παίρνουν σε εμάς τηλέφωνο στην υπηρεσία όλο το 24ωρο και λένε ότι μπήκε κάποιος στο προφίλ μου, δώστε το μου πίσω. Εμείς αυτό δεν το κάνουμε. Δεν έχουμε πρόσβαση στους κωδικούς. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μέσω από τη διαδικασία που έχει η ίδια ιστοσελίδα να πιστοποιήσει ότι είστε εσείς και να σας δώσει πίσω τον κλεμμένο λογαριασμό.
δεν μπαίνει γενικά σε όλο τον κόσμο, η αστυνομία δεν μπαίνει στη διαδικασία να, δώσει, να, μπει, να μιλήσει με ιστοσελίδες, με το Facebook, με το Twitter, με το email, με το Google, με το Yahoo, για να δώσει πίσω λογαριασμούς σε χρήστες. Αυτό να το έχει στο μυαλό σας. Και άλλη μια παρατήρηση είναι η κωδική πρόσβαση, οι όροι χρήσης που υπάρχουν στις ιστοσελίδες. Πριν γραφτείς στο Facebook, κάθισε κάποιος να διαβάσει τους όρους χρήσης του Facebook? Ελάχιστα, 2-3 χέρια βλέπω. Αν μπείτε και διαβάσετε τους όρους χρήσης του Facebook, θα τρομάξετε. Ναι, το ξέρω ότι είναι πολύ, είναι μεγάλη αυτή η όρη. Ακούστε όμως, για να, όταν πάτε να γραφτείτε στο Facebook, το μόνο που ζητάει το Facebook από εσάς είναι ένα όνομα, ένα επώνυμο, μια ημερομηνία γέννησης και ένα email. Από εκεί και πέρα, και σας ζητάει να κάνετε κλικ και στο παρακάτω κουτάκι που λέει ότι αποδέχομαι τους όρους χρήσης και τους έχω διαβάσει και από εδώ και πέρα έτσι θα το χρησιμοποιώ το Facebook. Εσείς χωρίς να κάθετε, χωρίς να το μπήκετε κάτι στη διαδικασία να το διαβάσετε, το αποδέχεστε και αυτομάτως χάνετε πολύ σημαντικά δικαιώματά σας. Για παράδειγμα, στο Facebook αναφέρει ότι ό,τι υλικό ανεβάζετε πάβει να είναι δικιά σας πνευματική ιδιοκτησία. Όλες τις φωτογραφίες σας ανήκουν στο Facebook και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε στο Facebook για διαφημιστικούς σκοπούς. Γιατί εφόσον είναι δωρεάν, με κάποιο τρόπο πρέπει να έχει κέρδος στο Facebook. Από τα παιχνίδια που παίζετε και από τις ομάδες που γίνεστε μέλη, σας εμφανίζονται διαφημίσεις. Οι εταιρείες μπορούν να σας στέλνουν στοχευμένες διαφημίσεις. Αυτή είναι η μόδα πλέον στο διαδίκτυο. Στοχευμένες διαφημίσεις με βάση το τι έχετε κάνει, το τι like έχετε κάνει στο Facebook. Οπότε θα δείτε ότι ανάλογα την περιοχή που βρίσκεστε και ανάλογα τα ενδιαφέροντά σας, θα δείτε δίπλα διαφημίσεις για σχολές χορού, για ποδόσφαιρο, για φαγητά, για οτιδήποτε. Κάτι άλλο που αναφέρει το Facebook είναι ότι οι όροι μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και βέβαια αναφέρει ότι και σε οποιαδήποτε στιγμή τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να τα πάρει ένας τρίτος, η αστυνομία ή άλλες διοικητικές αρχές, αν έχετε διαπράξει κάποιο αδίκημα. Οπότε να θυμάστε ότι ακόμα ό,τι και αν κάνετε στο διαδίκτυο καταγράφετε και η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές μπορούν με μια διαδικασία άρσης απορρίτου να εντοπίσουν ποιος έχει κάνει το οτιδήποτε στο διαδίκτυο. Για τον εθισμό στο διαδίκτυο, νομίζω είπαμε αρκετά, μην πω περισσότερα. Ακούσατε τα βασικά πράγματα. Καλό είναι να υπάρχει μέτρο σε όλα, να προσέχετε τις ώρες που χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή και βέβαια και τον τρόπο χρήσης. Και κάτι τελευταίο, για να προστατευτείτε, για να μην χάσετε χρήματα, για να μην χάσετε χρήματα στο διαδίκτυο, δύο πράγματα. Το ένα είναι ο ιός της αστυνομίας. Ίσως σας έχει εμφανιστεί ένα μήνυμα να έχετε μπει σε κάποια ιστοσελίδα παράξενη, πορνογραφικού περιεχομένου συνήθως, ή από κάποια άλλη τυχαία σελίδα. Και εμφανίζει ξαφνικά ένα μήνυμα που λέει ότι έχετε παραβιάσει την νομοθεσία, μπλοκάρει ο υπολογιστής, κλείνει η οθόνη, σβήνουν όλα. Και βγαίνει ένα μήνυμα που λέει ότι έχετε παραβιάσει την νομοθεσία για τρομοκρατία, για πορνογραφία ενηλίκων και για μια σειρά από άλλα δικήματα. Και για να μην σας συλλάβει η αστυνομία, θα πρέπει να πληρώσετε ένα πρόστιμο των 100 ευρώ μέσω PaySafe ή μέσω UCAS. Είναι εκατοντάδες οι καταγγελίες που έχουμε δεχτεί. Έχουμε βγάλει και ανακοινώσεις στις επίσημες ιστοσελίδες της αστυνομίας και υπάρχουν και οδηγίες για το πώς ξεκλειδώνει ο υπολογιστής, πώς θα αφαιρέσετε αυτό το κακόβουλο λογισμικό, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για ένα κακόβουλο λογισμικό. Αν είχατε κάνει το οτιδήποτε από αυτά που αναφέρει μέσα, εμείς θα είχαμε έρθει και σας είχαμε συλλάβει, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν θα ζητούσαμε πρόστιμο, να πληρώσετε πρόστιμο μέσω διαδικτύου. Η αστυνομία δεν το κάνει αυτό. Και άλλο ένα σημείο που πρέπει να προσέξετε είναι οι νιγηριανές απάτες και γενικά οι προσφορές μέσω διαδικτύου. Αν σας έχει έρθει ένα μήνυμα ότι είστε ο μοναδικός κληρονόμος ενός δισεκατομμυριούχου από την Αφρική ή ότι έχετε κερδίσει τη λοταρία του Facebook ή έχετε κερδίσει τη λοταρία της Microsoft και δικαιούστε να πάρετε 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά πρέπει πρώτα να πληρώσετε για κάποια έξοδα των δικηγόρων, καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν ειδικά δεν έχετε πάρει μέρος σε τέτοια λοταρία, πώς μπορείτε να έχετε κερδίσει? Αυτό που θέλουν οι δράστες, οι άγνωστοι, οι εγκληματίες, αυτό που κάνουν είναι να σας αποσπάσουν μικρά χρηματικά ποσά.
Δηλαδή λένε ότι θα πάρετε 8 εκατομμύρια, αλλά από αυτά τα 8 εκατομμύρια εσείς στείλετε τώρα 100 ή 200 ή 1000 ευρώ για τα έξοδα του δικηγόρου, στείλετε τα μέσω Western Union, μέσω μιας άλλης εταιρείας μεταφοράς χρημάτων ή κάντε κατάθεση σε ένα τραπεζικό λογαριασμό και μόλις έρθουν τα χρήματα θα πάτε να τα πάρετε. Αυτό δεν ισχύει. Το ίδιο βέβαια θα πρέπει να είστε πολύ, πολύ επιφυλακτικοί και όταν βρίσκετε προσφορές για συσκευές μέσα στο διαδίκτυο. Αν βρίσκετε iPhone 5 για παράδειγμα με 200 ευρώ, πρέπει να κάνετε μια δεύτερη σκέψη. Δεν είναι λογικό αυτό. Κάτι τρέχει εκεί πέρα. Και έχουμε περιπτώσεις, εκατοντάδες καταγγελίες καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των χρόνων, όπου εξαρτάται. Αυτό εξαρτάται. Θα σας πω. Και στις περιπτώσεις αυτές όπου κάτι δεν πάει καλά με μια αγγελία, μια προσφορά, μια ανέλπιστη ευκαιρία που σας έτυχε, καλό είναι να μην βάλετε χρήματα γιατί θα τα χάσετε. Είναι λογικό. Σε όλες τις περιπτώσεις, για οποιαδήποτε συμβουλή, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στην υπηρεσία μας. Αυτό που λέτε τώρα, γιατί δεν πιάνουμε τους απατεώνες. Ναι. Για να... Ναι. Ακούστε, το διαδίκτυο δεν έχει σύνορα. Δεν είναι ότι σταματάει στην Ελλάδα. Για την διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στις χώρες, υπάρχουν κάποιες συμφωνίες του τι πληροφορίες μπορεί να δώσει μια χώρα σε μια άλλη και με ποιες διαδικασίες. Κάθε χώρα έχει υπογράψει κάποιες διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις για τις πληροφορίες που μπορεί να ανταλλάξουν οι χώρες μεταξύ τους. Για το πότε μπορεί να γίνει έκδοση εγκληματιών, για το τι πληροφορίες μπορεί να ζητήσει μια χώρα από μια άλλη. Υπάρχουν κάποιες χώρες, συνήθως χώρες από την Αφρική, χώρες που δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί σωστά, που δεν έχουν μπει στη διαδικασία να συνεργαστούν. Ή προστατεύεται το απόρριτο των επικοινωνιών σε εκείνη τη χώρα με διαφορετικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, μην σας κουράζω άλλο, κάποιες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο CyberKid. Είναι για άτομα ηλικίας μέχρι 12 ετών, αλλά και για γονείς, όπου μπορείτε να βρείτε κάποιες πληροφορίες περισσότερες για το διαδίκτυο. Είναι αυτή η ιστοσελίδα που την έχουμε φτιάξει εμείς. Και βέβαια περισσότερες πληροφορίες και στο αστυνομία.gr και στα τηλέφωνα όλο το 24ωρο υπάρχει κάποιος για να απαντήσει στις ερωτήσεις, να σας βοηθήσει, ακόμα και για το πιο σημαντικό, για το πιο ασήμαντο θέμα. Μην διστάσετε να πάρετε τηλέφωνο αν έχετε κάποια υποψία ότι κάτι συμβαίνει σε βάρος σας.